Έχουμε μαζί μας τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νίκο τον Μπουρλάκη από το sporttime.gr. Ο Νίκος, ο οποίος βεβαίως χρόνια στο ρεπορτάζ, θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι γίνεται σε αυτό το απειλούμενο, επαπειλούμενο λουκέτο στην Basket League, στα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τις υποσχέσεις για το στοίχημα, με τα χρήματα του στοιχήματος κτλ. Νίκο, τι γίνεται, καλό μήνα, καλησπέρα. Καλό μήνα καταρχήν, καλό μεσημέρι. Τι κλείνει? Ποιος θα βάλει λουκέτο? Κλείνει το πρωτάθλημα. Ποιος θα βάλει λουκέτο? Ο Εσάκελε, ναι. Ποιος είναι βέβαια, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα πούν να μπει λουκέτο? Δεν ξέρω. Έτσι και εγώ διαβάζω. Εντάξει, okay, ακούγεται αυτό ως αντίδραση, έκανε και το βόλεϊ νομίζω. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι για να πιέσει την κατάσταση. Ποιες ομάδες θα βάλουν? Ποιες ομάδες είναι υπέρ του λουκέτου? Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Ποιες ομάδες, ποιες είναι, τι θα κάνουν? Έχουν ήδη ανακοινώσει, θα κυρώσουν τις συμφωνίες, τι θα κάνουν τώρα? Έχουν συμβόλαια, φέρνουν παίκτες, έχουν. Ναι, αγώνες. Μόνο ο Ιωνικός δεν έχει κάνει τίποτα. Ναι, έχουν αγώνες, έχει ευρωπαϊκά, ναι. Έχει απ' όλα. Μπράβο, δηλώσαν συμμετοχή στην Ευρώπη, θα κάνουν απεργία. Ναι, για να πάρουν τα λεφτά από το στοίχημα. Ποια λεφτά από το στοίχημα? Τα λεφτά από το στοίχημα νομίζω ότι ήταν συμφωνημένο ότι ήταν αυτά. Και ότι αν γινόταν κάτι από την εκαθάριση. Εδώ να κοίταξε Κώστα, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Στη Θεσσαλονίκη είχε βγει ο κ. Γαλατσόπουλος το 2020 προεκλογικά. Ναι. Και είχε πει ότι κάθε χρόνο οι ομάδες θα παίρνουν 7,5 εκατομμύρια από το στοίχημα. Σωστά. Μπράβο. Πρέπει λοιπόν 2 χρόνια μετά ο κ. Γαλατσόπουλος να εξηγήσει. Είπε ψέματα? Δεν κατάλαβε καλά? Τον ξεγελάσανε? Έχει πάρει κάποια απάντηση σε αυτό? Όχι. Ούτε εγώ. Και νομίζω ότι ούτε ο κόσμος. Είπαν λοιπόν να μάθουμε. Είπαν ότι είναι λάθος, να... είναι λάθος της πολιτείας του κυρίου Αυγενάκη, είπανε. Λάθος του κυρίου Αυγενάκη είναι? Ναι, ότι τα χρήματα τα έδωσε στο ποδόσφαιρο. Το λένε αυτό με διαρροή, όχι με επίσημη τοποθέτηση. Ότι... Εγώ ξέρω ότι επίσημα βγήκε ο πρόεδρος του ΕΣΑΚ, ο οποίος ήταν θεσμικός παράγοντας, έτσι, και είπε ότι κάθε χρόνο οι ομάδες θα παίρνουν 7,5 εκατομμύρια. Το είπε? Το είπε. Οι ομάδες δεν τα παίρνουν αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν είναι υπόλογος. Τα έδωσε, λέει, στο ποδόσφαιρο για ψηφοθυρικούς λόγους. Λένε ανεπίσημα. Ωραία, άρα λοιπόν είναι υπόλογος. Μπράβο. Είναι λάθος λοιπόν του κυρίου Αυγενάκη αν έγινε αυτό, αλλά είναι υπόλογος και ο πρόεδρος του ΕΣΑΚ. Ο οποίος εδώ και 2 χρόνια δεν τι κάνει για αυτό το θέμα. Απεργία, θα βάλει το κέντρο στο πρωτάθλημα. Τον Ιανουάριο, λέει, θα ξεκινήσει. Ναι, οκ. Okay. Μέχρι τότε. Okay. Μέχρι τότε θα μαλώνουμε για τα λεφτά από το στοίχημα, τα οποία από ό,τι. Θα μαλώνουμε για τις αδειοδοτήσεις, για τα λεφτά από το στοίχημα, γιατί η ουσία αυτή είναι, Κώστα. Ναι. Ότι λυπάμαι που θα το πω, αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κύριος Γαλατσόπουλος και οι περισσότεροι εκεί μέσα στον ΕΣΑΚ είναι ότι αν αύριο πει η Basket League δεν παίζουμε, δεν θα ενοχληθεί κανείς. Και θα σου πούνε, δεν πειράζει, θα βλέπουμε Ευρωλίγα, θα βλέπουμε Champions League. Ναι. Αυτό δεν έχει καταλάβει. Αυτό δεν έχει καταλάβει. Ότι φέτος για πρώτη φορά ο τελικός της Basket League δεν έγινε ούτε ήδη στα ξένα κανάλια. Καλά, εννοείται. Ποια αυτό δεν κανάλια. Έχει καταλάβει. Ναι. Αυτό δεν έχει καταλάβει. Θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι, το οποίο εγώ το θεωρώ αδύνατο. Αλλά ότι θα πρέπει να ενωθούμε, ποια είναι η τελευταία καλή είδηση που βγήκε από την Basket League? Ποια είναι η τελευταία καλή είδηση? Όλο βγαίνει για τις αδειοδοτήσεις, για τα μπαν, για τις αποβολές, για το μείον 3, για το ΑΣΕΑΔ. Ποια είναι η τελευταία καλή είδηση? Ότι συμφώνησαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πέρσι, υποτίθεται, για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών. Υποτίθεται. Ναι. Αυτή είναι η τελευταία είδηση, νομίζω, που θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός, νομίζω, υπέγραψε πιο αργά. Κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Σωστά. Ναι, δεν θυμάμαι. Και βεβαίως, όπως σχολίασα και εγώ νωρίτερα πριν βγούμε, το ότι θυμήθηκαν οι ομάδες λίγο αργά να ενωθούν τώρα εν όψη των λεφτών των χρημάτων του στοιχήματος και καλά να βάλουν, ας πούμε, μια απειλή για λουκέτο στο πρωτάθλημα. Και όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, πάλι να μαλώνουν και να κάνουν ψηφοφορίες. Ναι. 14, 11-3 και 15. Και όχι, εμείς δεν συμφωνούμε και όχι άλλοι συμφωνούν. Και όχι να πέσει ο Τάδε και ο Δίνα και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι λίγο αργοκορημένοι. Καταρχήν έχουν χαρεί που θα είναι 12 γιατί θα πέσει μόνο ένας. Ακριβώς. Μα το επιδιώξαν. Δηλαδή, το επιδιώξαν αυτό κιόλας. Το επιδιώξαν για να πέσει μόνο ένας. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν. Το επιδιώξαν για να πάρουν 25 χιλιάρικα παραπάνω. Για να πάρουν 25 χιλιάρικα παραπάνω και να πέσει μόνο ένας. Και να πέσει, ναι. Να ελαχιστοποιούν, ναι, να μην κινδυνεύουν τόσο πολύ. Ναι, γιατί ο επόμενος τώρα στο στόχαστρο είναι ο Ιωνικός. Ναι. Έτσι, ως πιο αδύναμος και ως πιο, ας πούμε, κακό μαύρο πρόβατο τέλος πάντων στην ιστορία. Τώρα θα διώξουν και τον Ιωνικό, θα τον ρίξουν ή ό,τι γίνει τέλος πάντων. Και μετά θα είμαστε μια ωραία λίγα, υποτίθεται εξυγειασμένη, οικονομικά safe και όλα καταρχήν, καλά. Καταρχήν, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Πέρυσι υπήρξαν ομάδες οι οποίες δεν πήρανε άδεια από την Επιτροπή. Έτσι.
παίξαν με αφαίρεση βαθμών. Τους οποίους δεν θα τους πήρα στα ΣΕΒ. Τους οποίους και τώρα καθόμαστε και μιλάμε για τα λεφτά από το στοίχημα και θα κλείσει η μπάσκετ λίγκ. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Ναι. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Δυστυχώς. Ναι. Και φταίει ο Γιώργιος. Καλά. Και ο Γιώργιος δεν μας διαλύσει το πρωτάθλημα. Ναι, Γιώργιος δεν είχε. Αυτή τη δουλειά είχε. Με αυτό που γυρίζει και με αυτό ξυπνάει ο Γιώργιος. Αυτό το υπέροχο πρωτάθλημα μπήκε όταν το διαλύσει. Και θέλουν διατησία να πάρουν αυτοί. Αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν ρε Κώστα τη μέρα και ώρα θα παίξουν. Σωστά. Θα συμφωνήσουν οι θα λέει ο ένας, βγάλε με αυτόν και εγώ δεν θέλω αυτόν και εγώ δεν θέλω αυτόν. Τι θα γίνει το ορισμό. Εδώ όμως έρχεται η δικαίωση και του προηγούμενου καθεστώτος, του Βασιλακόπουλου, που έλεγε για τη διαιτησία αυτό ακριβώς. Καλά, εννοείται αυτό. Θα δώσω τη διαιτησία σε επαγγελματίες παράγοντες να κάθονται να μαλώνουν. Ναι. Εδώ τώρα μαλώνουν που δεν είναι δικιά τους η διαιτησία. Ναι. Τώρα μαλώνουν για τη διαιτησία. Αυτό σου είπα. Εδώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Θα παίξουν Σάββατο ή Κυριακή και θα παίξουν 5 ή 6. Θα συμφωνήσουν τη διαιτησία. Και όχι ο ένας γιατί παίζει Κυριακή και εγώ παίζω Σάββατο και γιατί παίζει Δευτέρα. Ναι. Και είναι άδικο και τα λοιπά. Και στο τέλος όλοι ξέρουμε τι θα γίνει. Θα παίξουν οι δυο τους, θα μαλώσουν, θα σκοτωθούν, θα πλακωθούν εντός εισαγωγικών. Και τελείωσε. Κάποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το ελληνικό πρωτάθλημα. Εσείς θα σε ρωτήσω κάτι. Για την επιτροπή της πραδιοδότησης δεν παρουσιάσαν 800 χιλιάρικα έσοδα. γιατί έχουν οικονομικό πρόβλημα. Υποτιθέμενα έσοδα είναι. Ναι. Άμα είναι υποτιθέμενα δεν έχει στηθεί καλά. Άμα είναι υποθετικές επενδύσεις, μιλάμε για κωμωδία. Φυσικά υποθετικά είναι. Μην πιάσουμε τα ψητοπολία τώρα και τις περούκες. και τα τιμολόγια. Ναι, μην πιάσουμε τώρα τα γραφεία τελετών και τα ψητοπολία. Ναι. Γιατί θα γίνουμε περισσότερο ρεζίλια από όσο είμαστε. Σωστά. Λοιπόν, να δώσουμε και στην κουβέντα μας έναν αισιόδοξο τόνο τώρα ολοκληρώνοντας. Μια που σήμερα ξεκινάει η εθνική, έτσι. Έχουμε εθνική, έχουμε Αντετοκούμπο την Πέμπτη. Είναι σημαντικό νομίζω στοιχείο αυτό το οποίο πρέπει να καταγράψουμε. Αρχίζει μια περίοδος όπου τα βλέμματά μας θα στραφούν εκεί. Έχουμε ευρωμπάσκετ. Έχουμε... αντικειμενικά είναι. Η εθνική ομάδα νομίζω ότι θα συμφωνήσει είναι το μέσο από το οποίο το ελληνικό μπάσκετ μπορεί να πάρει μια νέα έκρηξη. Ναι, όντως. Αλήθεια. Και όταν λέμε νέα έκρηξη, εννοούμε πάλι να γεμίσουν τα γήπεδα με παιδιά. Είχα φιλοξενήσει πρόσφατα, πρόσεξε, την Λίλα Χατζιορίδου και την Άννα Κωνσταντινίδου στο Web Radio της ΣΟΚ. Ναι. Γιατί έχει σχέση αυτό. Και μου είχε πει κάτι πολύ σωστό η Άννα Κωνσταντινίδου, η οποία είναι υπεύθυνη για το μπάσκετ γυναικών. Ότι κάνουμε στα σχολεία περιοδίες, γιατί θα πρέπει το μπάσκετ να γίνει πάλι επιλογή για τα κορίτσια. Υπήρξαν πάρα πολλά χρόνια, ναι, όντως, που το μπάσκετ δεν ήταν επιλογή για τα κορίτσια, ήταν το βόλεϊ. Έτσι. Δεν είναι κακό αυτό το old fashion, ξέρεις. Να πας στα σχολεία όπως πηγαίνει παράγοντες οι μεγάλοι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δες κατά ψηλά τα παιδιά στα σχολεία και στάσεις του λεωφορείου και τα πηγαίνει για μπάσκετ. Έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. Καλύτερο από το με το YouTube του κάθε manager. 100%. Έτσι, έτσι. Ωραία, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.